Μια special με έξτρα μουτσαρέλα. Θυμάμαι ότι μας είχε πει. Ρε. Πού είναι ο ίδιος όμως? Μήπως είναι μέσα. Ναι, μάλλον μέσα είναι. Πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Και τι να πούμε, να πούμε ότι είμαστε η προσωπική βοηθή του. Αυτό μας είπε ρε, εσύ τι να κάνουμε. Άντε, άντε, πάμε, 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 πάμε. Λιδάτο που μέχρι και τα ρούχα μας τα κάνει να φαίνονται διαφορετικά. Όντως ρε φίλε, κοίτα και εσένα μια χαρά σου έχει κάνει. Μόνο αυτό το άχρηστο το ρολόι σου έχεις κρατήσει. Κοίτα που ήρθαμε, ακόμα και στο Παρίσι τίποτα δεν δουλεύει κανονικά. Να πια. Τι θέλετε? Γεια σας. Μας έστειλε ο αδερφός σας, ο Ζαν Ζακ. Είμαστε οι υποψήφοι προσωπικοί σας βοηθοί. Εμένα που με βλέπετε, ξεκίνησα από το μηδέν, χωρίς τίποτα στην τσέπη. Και μέσα σε λίγα χρόνια έδωσα το όνομά μου, Champs-Élysées, στην οδό στην οποία βρισκόμαστε. Και αυτό νομίζετε ότι το έκανα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον κάθε τυχαίο? Κάτσε λίγο, τυχαίος αδερφός σου. Καλά. Αυτός ο τεμπέλης έγινε πολιτικός γιατί ποτέ δεν ήθελε να κουραστεί για να πετύχει. Δηλαδή εσύ δεν τον ψήφισες? Τι να τους ψηφίσω, τους άχρηστους, τους κλεφταράδες. Λες και θα αλλάξει τίποτα. Καλύτερα να κάτσω στην πισίνα μου. Για πείτε ρε Νίτζα, τι εμπειρία έχετε? Εγώ έχω αξιοθαύμαστη εμπειρία από snack bar. Snack bar. Εδώ μέσα μπαίνουν μόνο έμπειροι και έμπιστοι βοηθοί. Οι προηγούμενοι που είχα, ξέρετε τι κάνανε? Κλέψανε κάποια ακριβά κοσμήματα και προσπάθησαν να ξεφύγουν. Αλλά τους έπιασα! Και τότε ξέρετε τι τους έκανα! Τους σκότωσες! Τους βασάνισες! Τους έκοψες τα χέρια! Τι
λέτε, ρε, χαλαρώστε λίγο. Εγώ απλώς τους έβγαλα τα φρύδια. Έτσι για να δείχνουν πιο βλάκες και να γελιοποιηθούν. Ποιον με περάσατε εμένα, εγώ πουλάω κοσμήματα. Δεν πουλάω ποδόσφαιρο για να κάνω τέτοια πράγματα. Εσύ, σου θυμίζει κάτι αυτή η μουσική? Πρέπει να έχει το Ζαν Ζακ. Ωχ, ρε εσύ, πώς πάγινες έτσι? Ναι, δεν κοιτάς λίγο τα χάλια σου, μπούλι. Καλά, καλά. Τι έγινε, εντάξει, τα συμφωνήσαμε εδώ με τα παιδιά. Τι να συμφωνήσουμε, αυτή είναι πιο χαζική από σένα. Εντάξει, το ξέρω. Αλλά τους είχα μια υποχρέωση. Και άμα δεν σκεφτώ τον αδερφό μου, ποιο θα σκεφτώ? Για να μην με ζαλίζουν κιόλας, μωρέ, να τους βρω εκεί μια θέση να ξεμπερδεύουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά όταν μου στέλνεις τέτοια όρθια μοσχάρια, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το ξέρω. Αλλά αυτούς είχα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τους κάνω πιο έξυπνους. Το ξέρουν ότι είμαστε μπροστά τους, έτσι? Αυτό θα πει να είσαι πραγματικά σατανικός δίδυμος αδερφός. Πάντως, άμα ενδιαφέρεστε και για να απαλλαγώ λίγο σύντομα από εσάς, ο τρίτος και σατανικότερος αδερφός μας, ο Maison Delir, ψάχνει πάντα καινούριους βοηθούς. Δεν μπορεί να σταυρώσει κανέναν, γιατί κανένας δεν τον αντέχει και γιατί κανένας δεν θέλει να γίνει σαν αυτόν. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Έχει κάποια υπεύθυνη θέση? Όχι, μωρέ, γιατρός είναι. Μπορείς να στείλεις εκεί πέρα τους χαζούλιδες, τους φίλους σου, να έχουν εκεί κάτι να ασχολούνται. Να βγεις και εσύ από την υποχρέωση και να βρεις και καμία κανονική δουλειά. Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει μία φαγούρα και ένα κάψιμο. Άσε, μη μου πεις. Ο φίλος σου σίγουρα είναι παντρεμένος, έτσι? Είναι. Πώς το κατάλαβες? Είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, ο φίλος σου έχει κραγιόν στο πουκάμισό του, το οποίο είναι πεντακάθαρο και σιδερωμένο. Πράγμα που σημαίνει ότι το έχει αναλάβει γυναίκα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα ήταν τόσο καθαρό όσο και ο ίδιος ο φίλος σου, ο οποίος βρωμάει μπεγκρίλα από χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με μια πλησιά τόσο έντονη που σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί ακόμα κανένας δεν έχει πετάξει το πνεύμα της γάτας. Μα... Και επίσης είσαι τόσο voice που δεν σου έφτανε μια γυναίκα ή θέλες και γκόμενα. Όχι εγώ. Ναι, ξέρω. Ο φίλος σου. Οπότε σε μια από τις θαυμαστές του περιπέτειες ο φίλος σου κόλλησε κάτι. Και καλό θα είναι να τον ενημερώσεις έγκαιρα για να μην το μοιραστεί με τη γυναίκα του. Και τι μπορεί να κόλλησε? Γρήπη. Πάρε αυτά τα χάπια και δώσε στο φίλο σου. Ευχαριστώ. Ντάριο, Στίβη, τι κάνετε εσείς εδώ? Δώσε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Είχα ένα... ένας φίλος μου έχει ένα πρόβλημα και πέρασα να πάρω συμβουλές. Πρέπει να είστε οι επόμενοι. Να τον προσέχετε τον γιατρό. Είναι λίγο περίεργος, αλλά δεν το ξεφεύγει τίποτα. Μην προσπαθήσετε λοιπόν να του κρύψετε κάτι. Βρε καλώς τους, καλώς τα πιτσουνάκια μου. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ τώρα. Μου φαίνεται ότι η κοπέλα είναι έγκυος. Καλό θα είναι να μην την πιανοφέρνεις μέσα στα νοσοκομεία. Υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι εδώ, μην κολλήσεις και τίποτα. Και επίσης θα πρέπει να πάρει και ένα αντιφλεγμονώδες, γιατί τα γόνατά της είναι πρισμένα. Και εσύ, τα μάτια σου είναι κίτρινα, όπως και τα δόντια σου. Μου φαίνεται ότι το σηκώτη σου υπολειτουργεί. Και θα πρέπει να κάνεις μια μεταμόσχευση σύντομα, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις μέσα σε 8 ώρες. Βασικά, εμείς είμαστε η καινούργια προσωπική βοηθή σου. Μας έστειλε ο δίδυμος αδερφός σου, ο Σαν Ζελιζέ. Α. Καλό θα είναι να τα προσέξετε πάντως αυτά που σας είπα. Εδώ πέρα είναι ιατρείο. Δεν παίζουμε. Διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Μεζόν, ο ασθενής παρουσίασε ταχυκαρδία. Δώστε του στερεοειδή και αναβολικά για την πίεση. Μέχρι το απόγευμα θα είναι εντάξει. Εσύ δεν είσαι η παρουσιάστρια? Όχι. Είμαι σατανική δίδυμη αδερφή της. Και για πείτε, τι ξέρετε να κάνετε? Εγώ
στα snack bar. Έχεις εμπειρία από κρέατα, δηλαδή. Κοιτάξτε, οι μέθοδοι μου είναι πρωτοποριακές και πολύ συχνά αμφισβητούν τις παραδοσιακές οδούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έρχομαι σε κόντρα με τους βοηθούς μου, που οι περισσότεροι λένε ότι με βρίσκουν ανήθικο και ότι οι προτεραιότητες μου είναι λανθασμένες. Αλλά εγώ έχω προσφέρει πολλά στην ιατρική με τις ιδέες μου. Θυμάστε την πρωτοβουλία του ΙΚΑ να σταματήσει να προμηθεύει τους διαβητικούς με τα ειδικά παπούτσια και να τους ακροτηριάζει τα πόδια γιατί συμφέρει περισσότερο οικονομικά. Ναι, ναι, τι ηλικιότητα. Τι ως ιδέα νομίζετε ότι ήταν? Δική μου. Όντως ήταν μια ιδέα πραγματικά καταπληκτική. Ξέρετε πόση οικονομία κάναμε? Ήτανε λεφτά σωστά τοποθετημένα. Ζων, ο ασθενής έφτυσε αίμα και πέθανε. Ο κύκλος της ζωής. Κανείς δεν ξεφεύγει. Θα προσευχηθώ για την ψυχή του. Ξεκουμπήσω τώρα, να κάνεις καμία δουλειά. Εγώ θα προσπαθήσω να σκεφτώ και να καταλάβω τι δεν πήγε καλά. Εσύ? Ωραία νοσοκόμα, ε. Μπα, δεν είναι ο τύπος μου, ρε. Να σου πω. Μήπως είναι λίγο τσαρλατάνος αυτός? Ναι, αυτό ήταν το στοιχείο που περίμενες για να καταλάβεις. Λοιπόν, το ότι δεν είστε γιατροί είναι πράγμα πολύ θετικό, γιατί έτσι δεν θα με ζαλίζετε διαφωνώντας. Θα με κοιτάτε με σεβασμό και... δέος. Οι ιδέες σας θα είναι απολύτως αντισυμβατικές. Και έτσι θα κάνουμε μια καταπληκτική τετραμελή ομάδα. Με αρχηγό εμένα. Τετραμελή! Εσύ! Εντάξει, συνήθως εμφανίζεται πιο αργά στις ταινίες. Ναι, ήταν καιρός να πει πιο νωρίς αυτή τη φορά. Να, άλλη φορά που θα μου ζητήσεις να κάνουμε μεταμόσχευση σπονδυλικής στήλης, τουλάχιστον ο οδότης με τον ασθενή να έχουν μικρότερο από 30 εκατοστά διαφορά. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι κάναμε το σωστό. Θα προτιμούσες να βάλεις μια σπονδυλική στήλη ενός μέτρου σε έναν άνθρωπο 1,60 ή να τον αφήσεις να υποφέρει από ψήξη για μέρες? Ρε Βαν Λέντεμπεργκ, δεν ήξερα ότι είσαι γιατρός. Δεν είμαι. Απλώς έχω ένα βιβλίο νευροχειρουργική για αρχάριους και κάνω εγχείρησης με αυτό. Εδώ έπιασα δουλειά όταν ήρθα για να πάρω κάτι ασπιρίνες και ο Μεζόν εντυπωσιάστηκε από το παρουσιαστικό μου και είπε να κάνουμε πλάκες στους ασθενείς όταν ξυπνάνε και να τους λέμε ότι είμαι ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Αθανάσιος δεν είναι αυτός που βλέπουν οι πεθαμένοι? Αυτή είναι η πλάκα. Και τώρα με συγχωρείτε. Εγώ θα πρέπει να πάω σπίτι. Ενώ εσείς εδώ θα ξενυχτάτε κάνοντας αναλύσεις αίματος, δακρύων και υδρότα και άλλων συχαμένων ανθρώπινων αποβλήτων. Παρακαλώ. Sí, deberíamos comer un helado antes de venir aquí, pero no tuvimos suficiente tiempo. Παρακαλώ. Je vous comprends très bien, nous sommes en train d'étudier. Les résultats seront prêts un peu plus tard. Παρακαλώ. Wil je met een vis spreken? Ik zou het doen vandaag, maar ik moet een vriend ontmoeten. Παρακαλώ. Da, da sicuro non mi sarà. Μέργα που είναι σεμαφόρο ρόσου, η απόη γορπέστε κου προπριετόρου κιόσκου λουί. Ιελ άρε μούλτερε βίστε πέντρου φεμέι. Παρακαλώ. Τσιο το μάτε που δεν σαϊ. Βατάσι νοτέωα οχίδες, ναι. Παρακαλώ. Yes. Yes, I agree. I agree very. You say I sweet. Yes. Yes, thanks you. Thanks you. Thanks you. Τι κάνεις εδώ, ρε? Τι κάνεις, δηλώσεις να απαντάς τα τηλέφωνα. Αφού χτυπούσαν εδώ, τι να έκανα? Να τα αφήσεις την ησυχία τους και να έρθεις. Έχω μια καινούργια υπόθεση. Πώς και τι ανέλαβε ο Μεζόν?
Του φάνηκε ενδιαφέρουσα. Ε, καλά, εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Αφού νομίζω ότι και εγώ ήμουν σε ενδιαφέρουσα. Τι έπαθες? Τίποτα, τίποτα. Απλώς με αυτά που λες μερικές φορές μου βγαίνει περιοχή ανάμεσα στα αυτιά μου. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Δεν μου λες, έχουμε τίποτα συμπτώματα για να ξεκινήσουμε? Ξέρουμε μόνο ότι έχει πόνο στο στομάχι. Βρε καλό στα παιδιά. Ελπίζω να μην σας ενόχλησα, έτσι. Βασικά, εντάξει, εγώ θα μπορούσα να ράξω λίγο ακόμα, αλλά τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Νομίζω ότι δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πότε κάποιος ειρωνεύεται, έτσι. Όχι, ρε. Μόνο όταν δεν είμαι και πολύ συγκεντρωμένος. Είναι πάντα σοβαρά, ρε. Κι εγώ ειρωνεύομαι. Όταν τελειώσετε με το καυγαδάκι σας, μπορείτε να κάνετε και αυτό για το οποίο πληρώνεστε, ναι. Πληρωνόμαστε. Εσύ πληρώνεις. Σήμερα είσαι σε φόρμα, δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να είναι διάκριση εντέρου. Και πού το βασίζεις αυτό? Το διάβασα κάπου σήμερα και μ' άρεσε έτσι όπως ακούστηκε. Εγώ προτείνω να το κάνουμε κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Θα μας βοηθήσει στη διάγνωση αυτό. Τι ακριβώς ψάχνεις? Έχω βρει ένα καινούριο λιπατικό και θέλω να το δοκιμάσω. Εγώ νομίζω ότι ο ασθενής μας κάνει πλάκα. Καλύτερα να του δώσουμε ένα ποτήρι γκαζόζα και να του πούμε ότι είναι αναβράζον φάρμακο, το οποίο θα τον κάνει καλά αμέσως. Είστε πιο ηλίθιοι και από την τριμμένη φρυγανιά στο σνίτσελ μου. Κανένας δεν παρατήρησε τη λάμψη που είχε ο ασθενής. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των εγκύων. Δώστε του ένα χάπι για να κάνει μια έκτρωση και θα είναι μια χαρά αύριο. Μα η εγκυμοσύνη δεν είναι κάτι που παθαίνουν κυρίως οι γυναίκες? Ακριβώς. Και επειδή είναι άντρας, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το κρατήσει. Κάτσε λίγο. Σε μένα δεν πρότεινες έκτρωση όταν νόμιζες ότι ήμουν έγκυος. Μα ναι, φυσικά. Κάτσε λίγο, τι θες να πεις? Μην μου πεις ότι είσαι άντρας. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Κι εγώ που νόμιζα τόσο καιρό ότι είχαμε μια άσχημη γυναίκα στην ομάδα. Τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε αργότερα με αυτό το θέμα. Προς το παρόν, πηγαίνετε να σώσετε τον ασθενή. Δηλαδή αυτό το χάπι αρκεί για να σωθώ? Να σωθείς, δεν έχεις και τίποτα σοβαρό. Εγκυμοσύνη. Ναι, ο γιατρός είναι πολύ καλός. Πώς το βρήκε έτσι? Η στιγμή του ανεβαίνουν επικίνδυνα. Πώς τον διάλο το είδες αυτό? Κλία! Κλία! Κλία, κλία! Έλα, κάνε με τις ελούχες σήμερα. Σταμάτα! Τελικά δεν είναι έγκυος. Αλλά αυτά τα συμπτώματα, κάτι πρέπει να μας λένε. Πρέπει να κοιτάξουμε πίσω από τα συμπτώματα. Δόκτωρ Φαν Λέιντενμπεργκ, πήγαινε μέχρι το σπίτι του και δες τι στοιχεία μπορείς να συλλέξεις. Τι σε να κάνει? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα μπορούμε να κάνουμε και άλλες εξετάσεις. Είπα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βρήκες τίποτα? Βρήκα κάτι ποντίκια. Είχε και κάποια ζωντανά. Είχε κάτι γυμνοσάλιακες στους νεροχύτες, αλλά φοβήθηκα να ανοίξουν το πλαπέκ της κουζίνας, γιατί δεν μ' άρεσε ο ήχος που είχα. Έφερες δείγματα? Τέφερα. Πέταξε τα, δεν θα κολλήσουμε τίποτα. Μάλλον ο ασθενής έχει τον ιό του Ανατολικού Νείλου, γιατί τα ποντίκια είναι από δυμητικά πουλιά. Και κάθε καλοκαίρι μεταναστεύουν εκεί για να αποφύγουν τη ζέστη. Είσαι βλάκας. Τα ποτήρια δεν είναι αποδημητικά, απλώς μεταναστεύουν. Σκάστε! Ο Νείλος είναι κοντά στην Αίγυπτο. Εκεί έχει πυραμίδες και άλλες απατεωνιές για γρήγορο χρήμα. Το γρήγορο χρήμα φέρνει δυστυχία, κυρίως σε αυτούς που το χάνουν. Όσοι το χάνουν, δεν μπορούν να αγοράσουν φαγητό. Το φαγητό που αγόρασε αυτός προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου φροντίζουν να σε χορταίνουν με λίγο, το οποίο φουσκώνει μέσα στο μάχη σου. Αυτός έφαγε πολύ και φούσκωσε υπερβολικά. Το επιπλέον φαγητό πέρασε στους πνεύμονες και γύρω από το στομάχι,
και του προκάλεσε μυρογνωμόνιο. Διαβήτη. Πρέπει να κάνουμε μια μεταμόσχευση ενδοστείων και επιμήκυνση παχαίου σεντέρου. Ιδάλλως θα πεθάνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ή να του δώσουμε μια σόδα. Νομίζεις ότι ξέρεις περισσότερα από μένα? Δώστε του 4 σόδες και μια κοκακόλα. Που πάει με όλα. Βασικά, εμένα δεν μου αρέσει μεγάλο αυτό μπουρεκό. Ούτε και εμένα μακαρόνια. Κι εγώ ανακατεύω ποτέ την πίνω με κρυσόλες. Ναι, άσε που είναι και κανονικό καθαρτικό και τρέχω σαν τρελός μέσα σε 10 λεπτά. Ναι, ρε εσύ, τι αίδειες είναι αυτές που πίνουμε. Άσε ρε εσύ, κανονικό φάρμακο για τη σκουριά. Θα φύγετε επιτέλους! Τι δεν πήγε καλά? Στην τρίτη σόδα άρχισε να βογκάει. Του δώσατε την κοκακόλα? Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός του αντέδρασε και απλώς έφερε πιο γρήγορα το αναπόφευκτο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καλά ρε, τι μου σκεπάσατε τα μούτρα? Για να μην σε ενοχλεί το φως. Αφήστε τον. Θα σκεφτούμε κάτι και θα επιστρέψουμε. Αισθάνομαι αρκετά καλύτερα. Γίνεται να παραγγείλουμε μερικά σουβλάκια. Τα καταφέραμε λοιπόν. Αποστολή εξετελέστη. Μπορείς να φύγεις. Ας βγούμε μια φωτογραφία. Κι άλλη μία για το Facebook. Θαυμάσια, παιδιά, θαυμάσια. Μπράβο, μπράβο για τρένα. Μπράβο. Σε κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή σοβαρά τώρα, μπορεί αυτό το βραχιόλι να κάνει τόσα πράγματα? Καλά σου λέω, είναι θαυματουργό, έτσι. Με έχει σώσει από τους πόνους αυτής της περίοδου. Κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο με πιάνουν πόνοι έτσι στη μέση, στα δόντια, στη μέση. Αφού κρυώνεις και περπατάς σκυφτός, πώς να μην πονάς στη μέση? Και τα δόντια πώς τα εξηγείς? Αν ανοίξεις το στόμα έτσι, κρυώνουν και τα δόντια. Πόσο χαζός είσαι? Εγώ πάντως αισθάνομαι πιο γρήγορος, πιο όμορφος και πιο δυνατός και έχω και μεγαλύτερη επιτυχία στις γυναίκες. Αφού να φανταστείτε, αυτό το παρατήρησα όταν προχθές ήμουν στο λεωφορείο και έκλεισα το μάτι σε μία και αυτή, προσέξτε, δεν έφυγε από το παράθυρο φωνάζοντας. Σας λέω, προοδεύω! Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι αυτό το βραχιόλι σε κάνει δυνατότερο. Τώρα με πιστεύεις? Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχα σηκώσει καμία καρέκλα. Ναι, αλλά δεν είχες προσπαθήσει. Και στο κάτω-κάτω μια καρέκλα δεν είναι και τόσο βαριά. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό το βραχιόλι χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, ακτίνες γάμα, καθώς και θετική ενέργεια από τις σκέψεις μοναχών, οι οποίοι πίνουν χυμό και κάνουν συναυλίες στο Περού. Είναι επιστήμη, ρε εσείς, ακριβώς όπως η αστρολογία. Αλήθεια, τι ζώδιο είστε? Εγώ είμαι Ιγκουάνα με οροσκόπο Τεριδόνα. Πολύ ερωτικός συνδυασμός. Εγώ είμαι σταφυδόψωμο και αυτό με κάνει ευαίσθητο. Ειδικά όταν η σελήνη είναι στον υποπόταμο. Πάντως, παιδιά, οι γυναίκες τρελαίνονται όταν τους λέω ότι είμαι στρουθοκαμιλεοπάρδαλη με οροσκόπο νεροχύτη. Και τους το λες συχνά αυτό? Βασικά δεν το έχω πει ποτέ σε καμία, αλλά αν κάποια με αφήσει να δυστοπώ θα τρελαθεί, είναι εγγυημένο. Ομάδα κρούσης! Ναι. Και ομάδα απόκρουσης, γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα καινούριο ασθενή. Τον έκτο από τότε που μας έδειξαν από το νοσοκομείο. Είναι άντρας, 26 ετών, με έναν ξαφνικό πόνο στο στήθος και δύο απότομους πόνους στα γόνατα και ξαφνική βαρεμάρα. Λύκος.
Ασθένεια του Wilson. Κάποια μόλυνση. Σκάστε, βλάκες. Οι εξετάσεις τα έχουν αποκλείσει αυτά. Και τι δουλειά κάνει ο ασθενής? Μπορούμε να μάθουμε αρκετά από αυτό. Από ό,τι βλέπω στο φάκελό του, εργάζεται ως πρωθυπουργός. Όχι! Γυρίζεις την πλάτη πάλι! Γιατί το κάνεις αυτό κάθε φορά! Αφού θα μιλήσεις σε εμάς! Κοίτα εμάς! Είναι μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να σώσουμε τον πρωθυπουργό ή να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται. Ίσως το σωστό θα ήταν να τον σκοτώσουμε για να απαλλάξουμε τον τόπο από τη διεφθαρμένη του διακυβέρνηση. Και πώς θα ξέρουμε, ρε Σι, Βαν Λάιντεμπεργκ, ότι ο κόσμος θα ξέρει ότι τον φάγαμε εμείς έτσι ώστε να παραδειγματιστεί ο επόμενος? Και πώς θα ξέρουμε ότι ο επόμενος θα παραδειγματιστεί και δεν θα γίνει χειρότερος έτσι ώστε να προστατευτεί από μια παρόμοια τύχη? Και επίσης πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς να καταλήξουμε στη φυλακή? Παιδιά, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να τον καλοπιάσουμε, να τον έχουμε από κοντά. Ίσως αυτό να μας συμφέρει καλύτερα. Είδες το βραχιόλι? Ο αγώνας της οργάνωσής μας έχει μια τεράστια ευκαιρία για δικαίωση. Και το χρωστάμε στις επόμενες γενιές, να μην την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Ποια οργάνωση, ρε? Εκείνη που είσαι μόνος σου? Θα γίνουμε δυνατότεροι πολύ σύντομα. Σταματήστε! Ο κοντός που μοιάζει με γυναίκα έχει δίκιο. Πιο πολύ μας συμφέρει να το θεραπεύσουμε και να τον έχουμε από κοντά. Νομίζω ήρθε η ώρα να σας αποκαλυφθώ. Ζανζάκ, εσύ είσαι? Τι λες, ρε βλάκα, σύνερθε λίγο, τι σε έχει πιάσει? Είπες θα αποκαλυφθείς και πέρασες ότι είσαι ο Ζανζάκ. Τι αποκάλυψη θα κάνεις? Θα σας πω αμέσως. Στην πραγματικότητα εγώ δεν είμαι γιατρός. Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων. Μπήκα στο νοσοκομείο με ένα ψεύτικο δίπλωμα πολυασθενειολόγου και κανείς δεν κατάλαβε τη διαφορά. Αλλά τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλέσουμε έναν πραγματικό γιατρό. Όχι! Έχουμε πλέον αποκτήσει αρκετή εμπειρία ώστε να μπορούμε να τον θεραπεύσουμε εμείς οι ίδιοι, μόνοι μας, χωρίς βοήθεια. Ας ψάξουμε στο ίντερνετ. Ωχ, θα αρχίσει πάλι αυτή η μουσική. Ναι, ναι, δεν είναι πολύ ωραία? Να, άρχισε κιόλας. Φαίνεται τα συμπτώματα ταιριάζουν περισσότερο σε σύφυλλη. Αρχίστε τον με στεροειδή και δώστε του και λίγη αντιβίωση. Θα του δώσουμε και καμιά ασπιρίνη? Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Είμαστε η ιατρική ομάδα που σας φροντίζει. Εγώ είμαι ο επικεφαλής, Dr. Maison de Lire. Έχω ακούσει ότι είστε ο καταλληλότερος. Άσχετο αν έχετε σώσει ελάχιστους ανθρώπους. Άλλοι κάνουν ολόκληρη πολιτική καριέρα με αυτές τις συστάσεις. Δεν εντοπίζω κάποιο πρόβλημα. Για ποιον λέει? Δεν έχω ιδέα. Πάσχεται από μια αρκετά σπάνια ασθένεια, η οποία είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί και θα αρχίσουμε θεραπεία αμέσως. Μα πώς γίνεται να είναι σπάνια ασθένεια και να θεραπεύεται τόσο εύκολα? Μα γι' αυτό ακριβώς είναι και τόσο σπάνια, επειδή θεραπεύεται πολύ εύκολα. Παλιότερα την έβρισκες παντού, την είχαν όλοι, εδώ, εκεί, αλλού. Τώρα, σε λίγες ώρες, το πολύ μέρες, θα είστε έτοιμος να αναλάβετε ξανά τα καθήκοντά σας, την καταπληκτική αυτή θέση την οποία κατέχετε. Και φυσικά,
θα μπορείτε να προσλάβετε 4 εξαίρετους γιατρούς ως προσωπικούς σας βοηθούς. Τι εννοούσε ο γιατρός? Δεν έχω ιδέα τι εννοούσε ο γιατρός. Αλλά δεν μπορούσε να φανώ ο χάζος μπροστά τους. Άσε που είναι και σπουδαίοι επιστήμονες. Δόκτωρ Φαν Λέιντενμπεργκ, πήγαινε αυτά τα χάπια στον ασθενή. Καλά, γιατί από τους τρεις μας έστειλες αυτόν που θέλει να ξεκάνει τον Πρωθυπουργό? Δόκτωρ Ντάριο, Δόκτωρ Στίβ, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον συνάδελφό μας. Δεν θα έκανε ποτέ κακό σε ασθενή, αφού το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε! Γιατί τρέχετε εσείς? Ήρθαμε να ελέγξουμε αν πράγματι πήρε τα χάπια. Ναι, αυτό, να σιγουρευτούμε. Πω, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πλέον. Πάνε τα όνειρά μας για ένα καλύτερο μέλλον. Βασικά, εγώ ψιλοσυμφωνώ με την ενέργεια του Δόκτωρ Φαν Λέιντενμπεργκ. Ναι, πράγματι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο αντιπαθούκλας ο Πρωθυπουργός. Από εδώ και πέρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Και μετά να σημειώσουμε την ώρα θανάτου. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί έχω δει να το κάνουν στην τηλεόραση. Και στο κάτω-κάτω, ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε την εγκυρότητα της τηλεόρασης? Α, σκέφτηκα κάτι. Μπορούμε να το κάνουμε πλήση στο μάχο. Εξαιρετική ιδέα! Ίσως να προλαβαίνουμε! Τι έγινε? Όλα εντάξει? Αισθάνομαι θαυμάσια. Χάρη στα χάπια που με έδωσε αυτός ο εξαιρετικός επιστήμονας. Εσείς οι τσαρλατάνοι προσπαθήσατε να με καθαρίσετε. Ενώ αυτός ο άνθρωπος είναι υπόδειγμα ηθικής και σωστός γιατρός. Και θα τον ανταμείψω ανάλογα. Και θα φροντίσω να μην βρείτε δουλειά εσείς ούτε σε snack bar. Χασάπιδες. Ρε αλήθεια. Ρε. Ρε, η σημεία που πήγε. Την έβγαλε, ρε, αφού η παράλαση τελείωσε. Κατάλαβα, σκατά πατριώτης είσαι κι εσύ, έτσι. Κοίταξε, όποιος αμφισβητεί τον πατριωτισμό μου, του σπάω τα μούτρα. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, εντάξει. Τι το κοιτάς, ρε, εσύ, αφού δεν περιμένεις απάντηση από κανέναν εργοδότη. Κοιτάω, μήπως ήρθε κανένας λογαριασμός. Έχεις ξεχάσει πώς λειτουργούν τα γραμματοκιβώτια, έτσι. Ο Βαρχιόλης πού είναι? Α, κατάλαβα. Περιμένεις καινούριο, έτσι. Χάλασε και δεν λειτουργεί όπως πρώτα. Και είπα να παραγγείλω καινούριο. Τι κάνετε ρε παλιά παιδά, καλά? Καλώς τον. Να, εδώ πέρα, αράζουμε να πούμε. Περιμένουμε να γίνει τίποτα ενδιαφέρον και έτσι. Εσύ, ποιος από τους τρεις είναι αυτός? Δεν ξέρω. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κουβέντα. Πώς θα το ρωτήσουμε καλύτερα? Δεν νομίζω, ρε εσύ. Δεν είναι ευγενικό. Οπ! Πού είσαι εσύ, ρε γιατρέ του Πρωθυπουργού? Ναι, ρε. Πώς και μας καταδέχτηκες? Από τότε που θεράπησα τον Πρωθυπουργό, δεν έχω νέα του. Ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε mail. Αν είσαι κακός άνθρωπος, το σύμπαν σε τιμωρεί. Κάτι ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έχω μια παράξενη αίσθηση ότι την πατήσαμε πάλι. Αλλά δεν πειράζει αυτό, γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει... Σε κάνει να υποφέρεις αφόρητα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει... Δεν σημαίνει ότι είναι και κακό πράγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει...
μπορεί να σκοτώσει άλλους. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, πέφτει ο ίδιος μέσα. Τίποτα δεν μάθατε, ρε. Τρεις ταινίες τώρα. Βασικά, ρε παιδιά, τι λέτε, να παραγγείλουμε καμία πίτσα? Γιατί δεν ξέρω, όλη αυτή η φιλοσοφία με έχει εξαντλήσει. Ναι. Εσύ, ρε Βαν Λάιντεμπεργκ, θα έρθεις μαζί μας αυτή τη φορά ή θα κάθεσαι να μας παρακολουθείς? Όχι, ρε, θα έρθω κι εγώ. Και τι να σου παραγγείλουμε εσένα? Μια special με έξτρα μουτσαρέλα. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό στο τηλέφωνο, αλλά θα προσπαθήσω. Να σου πω κάτι εκεί πέρα με κάτι, να βγεις και εσύ από την υποχρέωση και να βρεις και καμιά κανονική δουλειά. Σταματήστε! Όπου φέιλ! Αυτό θα πει να είσαι πραγματικά σατανικό στιγμή. Γιατί κοιτάς την τέχνη? Αλήθεια, πώς το δείχνεις? Εγώ είμαι Ιγουάνα. Λέγες τίποτα. Εγώ γράφω, όποτε είσαι έτοιμος. Και τι δουλειά κάνει ο ασθενής? Μπορούμε να μάθουμε αρκετά από αυτό. Τι εννοούσε ο γιατρός? Δεν έχω ιδέα τι εννοούσε ο γιατρός. Αλλά δεν μπορούσε να φανώ χαζούν προς τα πώς. Τι? Τι εννοούσε ο γιατρός? Δεν είναι ακόμη ιδέα τι εννοούσε. Αλλά δεν μπορούσε να φανεί το χάζο του μπροστά του. Είσαι τόσο αυστηρός, εγώ έχω μάθει να μου λένε δεν πειράζει. Κι αν το κακό μου θέλει ο κόσμος ο σκληρός, τάνε που η όψη μου από γονός φωνάζει. Φιλοσοφίες στο μυαλό μου κατεβάζει, όσο νομίζεις ότι κάθομαι ο πληρός. Τι θέλουν οι απολυτιστοί και δεν με προσκυνάνε, αυτοί δεν κάναν τίποτα όλα. Στο στόμα καλαμάκι και με πάθος δημιουργώ.
βλέπετε, ξεκίνησα χωρίς τίποτα στη τσέπη. Εντάξει. Αλλά τώρα σε πολύ λίγες ώρες, το πολύ μέρες, θα είστε σε θέση να Κοίτα τους άλλους και λαπές, γιατί εκείνους ο άστηρα δεν κρίνεις. Μάλλον τη ζήλια σου την ξύπνεις ο βραβές. Κοίτα λασά μου με τις γόμες για να πίνεις. Αλλού είναι χειρότερα και άλλοι είναι ξεφτύλες. Αυτούς θέλω να βλέπω για να αισθάνομαι καλά. Εσύ μου λες την γνώμη σου κι αυτή δεν είναι υπέρ μου. Εσύ θες να με κάνεις να αρχίσω τη δουλειά. Ξεχνάς πως όλα είναι κανονισμένα. Οι προγόνοι δουλέψανε για μένα. Τι θέλουν οι απολυτιστοί και δεν με προσκυνάνε. Αυτοί δεν κάναν τίποτα, όλα τα δώσα εγώ. Ας λένε ό,τι θέλουν, το φραπέ που δεν καλάνε. Στο στόμα καλαμάκι και με πάθος δημιουργώ. Τι θέλουν οι απολυτιστοί και δεν με προσκυνάνε. Εγώ τα φώτα έδωσα, τι άλλο να κάνω πια. Τώρα μπορώ να κάθομαι κι αυτοί να με κοιτάνε και να με καμαρώνουν πριν αρχίσουν τη δουλειά. Κάψιμο και μία φαβούρα. Άσε μην πεις. Ο φίλος σου σίγουρα... Άλλοι κάνουν... Βάλε μαξιλάρι. Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα κάψιμο και μία φαβούρα. Άσε μην μου πεις. Είμαι σαν σε αυτό. Γιατί... Αφού δεν με βλέπεις. Αλλιώς θα ήταν τόσο καθαρό όσο και ο ίδιος ο φίλος σου μη γελάς. Ποια οργάνωση ρε, εκείνη που είσαι μόνος σου. Θα γίνουμε δυνατότεροι πολύ σύντομα. Σταματήστε. Ο κοντός που μοιάζει με γυναίκα έχει δίκιο. Πιο πολύ μας συμφέρει να το θεραπεύσουμε και να τον έχουμε από κοντά. Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα κάψιμο και ένα βάρος. Ένα, πάμε. Μα... Και φυσικά είσαι και τόσο πολύ γόης που δεν σου έφτανε. Δεν πειράζει, προχωρήσαμε. Θέλω τη μάμα. Αλήθεια, τι ζώδιο είστε? Εγώ είμαι Γκουάνα με οροσκόπο Τεριδόνα. Αλλιώς θα ήταν τόσο καθαρό όσο και ο ίδιος ο φίλος σου που βρωμάει μπεκρίλα από χιλιόμετρα. Ε, τι να σε κάνω, μάνα μου. Έχω ακούσει ότι είστε ο καταλληλότερος. Άσχετα αν έχετε σώσει ελάχιστους άνθρωπους. Τι, ε! Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα... Ένα σκάπιτι κάπου σε ένα νησί και με πουλάει. Δρύπη. Πάρε αυτά τα κάτω και δώσε το φίλο σου. Καλά. Πολύ μου αρέσει. Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα κάψιμο και ένα... Βάρος.
Βρε, καλώς το γιατρό του πρωθυπουργού. Τι λέει, τι κάνεις εσύ? Αλήθεια, τι ζώδιο είστε? Καταρχάς, ο φίλος σου έχει κραγιόν στο πουκάμισό του. Εμένα που με βλέπετε, ξεκίνησα από το μηδέν, χωρίς τίποτα στην τσέπη. Και μέσα σε λίγα χρόνια, κατάφερε να δώσω το όνομά μου, Champs-Élysées. Στα αυτή τον οδό στην οποία... Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα κάψιμο και μία φαγούρα. Άσε, μη μου πεις. Είμαι σε... Για ποιον λέει? Δεν έχω ιδέα. Νίκο. Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα κάψιμο και μία φαγούρα. Άσε, μη μιλήσεις. Λοιπόν, σε πολύ λίγες ώρες, το πολύ πολύ μέρα, θα είστε... Γιατρέ, ένας φίλος μου έχει ένα κάψιμο και μία φαγούρα. Μη μου πεις. Είμαι σίγουρος ότι... Ναι, τώρα το εγώ. Πριν είσαι... Είστε πιο ηλίθιοι και από μένα. Θα γίνουμε δυνατότεροι πολύ σύντομα. Σταματήστε! Ο κοντός που μοιάζει με γυναίκα... Το φαγητό που αγόρασε αυτός... Είστε πιο ηλίθιοι και από την τριμμένη τριγανιά στο σνίτσελ μου. Μα αυτό ακριβώς. Επειδή είναι τόσο εύκολα θεραπεύσιμη, είναι και τόσο σπάνια. Παλιότερα την είχαν όλοι. Εγώ έτσι συγκεκριμένως. Και φυσικά θα μπορείτε να προσλάβετε 4 εξαίρετους γιατρούς έως προσωπικούς σας βοηθούς. Έως προσωπικούς βοηθούς. Έως γάμο το έ... Μπες. Με ζώνω. Ναι, ζώνω τα φίλια. Με ζώνω τα φίλια. Δεν κάνεις κρυμάτσι. Δεν κάνω, απλά κοιτάω πάντα για να μην σε βλέπω και γελά. Τι εννοούσε ο γιατρός? Ε, τι να κοιτάω την κάμερα. Κοιτούσα την κάμερα, γιατί κοιτάω την κάμερα. Θα το βάζεις ανάγκη και τρέχει πάνω κάτω. Γραφείς. Ναι. Πάλι κοίταξα. Ρε, δεν πρέπει να κάνω κάτι με αυτό το πράγμα. Ρωτές. Να πω να βοηθήσω. Θα είστε έτοιμος να αναλάβετε ξανά τα καθήκοντά σας στην καταπληκτική αυτή θέση την οποία κατέχετε και φυσικά θα μπορείτε να προσλάβετε 4 εξαίρετους γιατρούς ως προσωπικούς σας βοηθούς. Παράκα έτσι και το χάλασες. Θα το πεις εσύ. Και επίσης είσαι τόσο voice που δεν σου έφτανε μια γυναίκα ή θέλες και γκόμενα. Όχι εγώ. Ναι, ξέρω. Ο φίλος σου.